Κατερίνη επέλεξαν οι αγρότες εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής για τα μπλόκα στους δρόμους. Συγκεκριμένα, στο πνευματικό κέντρο ΕΚΑΒΗ Κατερίνης συγκεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι των μπλόκων, όσοι τουλάχιστον μπόρεσαν να ταξιδέψουν από όλη την Ελλάδα προς την Κατερίνη, διότι τα μπλόκα κατάφεραν να μπλοκάρουν και τους ίδιους τους εκπροσώπους. Βρισκόμαστε στο πνευματικό κέντρο ΕΚΑΒΗ της Κατερίνης, όπου οι αγρότες εκπρόσωποι των μπλόκων από όλη την Ελλάδα συναντήθηκαν σε αυτή την πόλη για να συζητήσουν για τις περαιτέρω κινητοποιήσεις, για την πορεία των κινητοποιήσεων που πρόκειται να κάνουν με τα μπλόκα που στείλουν σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε και πάλι στην ΕΚΑΒΗ. Τι ακριβώς θα κάνουμε εδώ σήμερα? Αυτή τη φορά κάτι διαφορετικό φυσικά. Δεν είναι η διαδήλωση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Είναι μια συγκέντρωση πανελλήνιων συντονιστικών επιτροπών των μπλόκων για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, σε ποιο στάδιο είμαστε, να συντονίσουμε τις περαιτέρω ενεργείες, να δούμε πού θα πάμε και πώς θα κινηθούμε από εδώ και στο εξής. Να βγουν οι αποφάσεις που θα βγουν στο αν θα εντείνουμε τις κινητοποιήσεις μας, αν θα γίνουν κάποιες επαφές, κάποιες επαφές που ήδη έχουν γίνει. Να κάνουμε έτσι μια μελέτη στο τι έγινε στις 15 αυτές τις μέρες, τι έχει συμβεί, τι έχει αποφέρει και να δούμε πού θα πάμε στις επόμενες μέρες. Τα βασικά και κύρια σημεία είναι αυτά. Όταν τελειώσουμε και καταλήξουμε μέσα στην αίθουσα, ενδεχομένως θα έχουμε κάποια παραπάνω στοιχεία να σας δώσουμε. Αυτή τη στιγμή όλα είναι υπό συζήτηση, όλα είναι στο τραπέζι. Πώς αισθάνεστε, πιστεύετε θα καταλήξετε κάπου? Φυσικά. Δεν υπάρχει λόγος να μην καταλήξουμε κάπου. Είμαστε στον δρόμο, δηλαδή έχουμε μονιάσει και είμαστε στον δρόμο με στο κρύο. Και τώρα με στη ζέστη της αίθουσας δεν θα καταλήξουμε κάπου? Δεν είναι δυνατόν. Άρα το κυριότερο είναι η ένωση που έχετε. Μέχρι στιγμής έχετε μία ενότητα, μία αγάπη μεταξύ σας. Δεν υπάρχουν διαχωρισμοί όπως κάποια κανάλια θέλουν να το παρουσιάσουν. Οι διαχωρισμοί μπορούν να παρουσιαστούν και από κανάλια και από την ίδια την πολιτεία και από οπουδήποτε αλλού. Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας. Το αν ένα μπλόκο σήμερα, θα πω εγώ, ένα μακρινό σημείο της Πρέβεζας δεν μπορεί να είναι εδώ γιατί είναι η απόσταση μεγάλη, γιατί υπάρχουν και τα μπλόκα ανάμεσά του για να μπορεί να είναι εδώ. Δεν υπάρχει ταυτότητα και λες εγώ περνάω και με αφήνουν, έτσι. Η εκτροπή είναι για όλους. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει εκπροσώπους. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει ενημερωθεί. Δεν σημαίνει ότι δεν θα μάθει του τι αποφασίστηκε. Σε όλα όλοι θα είναι ενήμεροι. Ό,τι υπαρθεί σαν απόφαση θα πάρθει από κοινού. Αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι. Μέχρι στιγμή 47 εκπρόσωποι μπλόκων είναι. 47 περίπου μέχρι τελευταία στιγμή που είδα το τετράδι που γράφουν τα παιδιά. Ναι. Και πρόκειται να αυξηθούν. Καλή συνέχεια λοιπόν. Θέλουμε να πιστεύουμε όμως ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Μετά από πολύ ωρή συγκέντρωση, με τις όποιες εντάσεις και να υπήρξαν, αποφασίστηκε να εντατικοποιήσουν τις κινητοποιήσεις τους, όπου αυτό σημαίνει τον αποκλεισμό όλης της Ελλάδος από την καθημερινότητα των Ελλήνων. Συγκεκριμένα, από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου και από τις 12 το μεσημέρι, η χώρα θα παραλύσει έως το μεσημέρι της Κυριακής 7 Φεβρουαρίου με τους δρόμους κλειστούς. Πέραν των κεντρικών σημείων των δρόμων, θα αποκλείσουν οι αγρότες και τα αεροδρόμια καθώς και τα λιμάνια της χώρας. Αύριο 5η, 4 Φεβρουαρίου, όλοι οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί για να διευκολυνθούν οι πάντες να συμμετάσχουν στο παλαϊκό συλλαλητήριο. Οι αγρότες θα κατέβουν στην πόλη της Κατερίνης με τα γεωργικά τους μηχανήματα για να συνεισφέρουν στο συλλαλητήριο. Δεκαμελής Επιτροπή θα επισκέπτεται όλα τα μπλόκα για σύσφιξη των σχέσεων όλων των αγροτών. Απέτηση των αδικημένων είναι η απόσυρση του σχεδίου Κατρούγκαλου και η συζήτηση με την κυβέρνηση για το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο. Ο πρόεδρος αγροτών του Δήμου Δίου Ολύμπου, κύριος Χρήστος Βάγιας, μετά από την εξάωρη συνάντηση, μας δήλωσε τα εξής για την απόφαση της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, μετά από την πολύ ωραία αυτή συνάντηση που είχατε, η κατάληξη ποια είναι, τι αποφασίσατε? Καταρχάς, μία ακόμα αναγκαία συνάντηση του Πανελληνίου για να φανεί η δυναμική του, καταρχάς να πάρουμε και εμείς τα κουράγια μας, να δούμε πού βρισκόμαστε μέχρι σήμερα, τι έχουμε αποκομίσει και πού θα πάμε αύριο. Καθώς καταλάβατε, πολύ ειρηνική και πολύ ξεκάθαρη η συνάντηση αυτή τελείωσε κατά τις 6.30 ώρα και η αποφάση είναι η εξής. Εντατικοποιούνται οι κινητοποιήσεις, που σημαίνει Σάββατο 24 ώρα αποκλεισμό, από 12 το μεσημέρι Σάββατο μέχρι 12 την Κυριακή. Αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμους, κεντρικά σημεία. Αύριο ανοιχτά τα πάντα για το μεγάλο συλλαλητήριο, το μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο, να μπορεί να κινηθεί ο κόσμος δεξιά-αριστερά, να πάει στις κινητοποιήσεις τους. Επίσης, σαν αγρότες, συνεισφέρουμε πάνω στο συλλαλητήριο αυτό. Θα κατέβουμε συμβολικά στην πόλη με τα μηχανήματα και πεζοπόρα τμήματα για να στηρίξουμε αυτό το κίνημα. Θέλουμε, αν είναι δυνατόν, όλη η κοινωνία να είναι στον δρόμο.
Επίσης έχουμε ετοιμάσει μια επιτροπή, μια δεκαμελή επιτροπή, η οποία θα κάνει συναντήσεις και με άλλα μπλόκα, να έρθουμε σε επαφή, να δέσουμε καλά, να γίνουμε ένα και σύσσωμα πλέον όλοι μαζί, σαν αιχμή του δώρατος, όπως έχουμε ξαναπεί, να πάμε στην κυβέρνηση για να αποσύρει τελικά αυτή την πρόταση του κ. Κατρούγκαλου. Η απόφαση, η ομόφωνη απόφαση σήμερα εδώ, δεν υπήρξε ούτε μία αρνητική ψήφος, ήταν απόσυρση και συζήτηση από το μηδέν. Εάν υποθέσουμε ότι αποσύρει την πρόταση αυτή από τους αγρότες, τι θα κάνετε με τους άλλους κλάδους που σας ακολουθούν, δηλαδή που σας υποστηρίζουν, τι θα γίνουν οι άλλοι κλάδοι? Οι άλλοι κλάδοι, εφόσον είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν, και θα ξαναλέω, εφόσον είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν, σίγουρα θα αποκομίσουν το ίδιο ωφέλη, το ασφαλιστικό, πλήττει όλους άμεσα. Οπότε τραβώντας το από το τραπέζι, ελαφρώνουν τους πάντες. Δεν υπάρχει, το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο για τους αγρότες για να δώσει κάτι σε εμάς και να τραβήξει τους υπόλοιπους. Εξάλλου πρέπει να είναι δίπλα μας, πρέπει να βγουν δίπλα μας. Πρέπει να τους δούμε δυναμικά δίπλα μας. Όχι συνδρομικά στο έντυπο στην Α4, παιδιά, συνδράμουμε στον αγώνα σας και είμαστε εκεί. Πρέπει να δούμε παράγκες με απεργούντες δίπλα στα τρακτέρ. Να αγκαλιαστούν με τον αγρότη. Για να έχεις μια απέτηση να παραμείνει ο αγρότης δίπλα να σε στηρίξει, πρέπει να μείνεις δίπλα μαζί του και την ημέρα και τη νύχτα. Πρέπει να παλέψεις και στον δρόμο και στο πεζοδρόμιο που λέμε. Οι επόμενες ημέρες απαιτούν λοιπόν υπομονή και γερά νεύρα από τους ταλαιπωρημένους πολίτες. Από την Κατερίνη, Γιώργος Οικονομίδης, για την διαδικτυακή τηλεόραση sporeas.tv.